Καλή σας ημέρα, κυρία Ράζου. Ευχαριστούμε που έχετε ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Μαζί να δούμε κάποιες πτυχές της πολιτικής επικαιρότητας και να ξεκινήσουμε με, περιμένουμε σήμερα και μια ραδιοφωνική συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια νεότερη ανακοίνωση, εξαγγελία από πλευράς του που να έχει να κάνει με τα αιτήματα των αγροτών. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτά. Ποια είναι σύμφωνα, σύμφωνα με την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, η λύση που μπορεί να δοθεί για να εκτονωθεί η κατάσταση στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων? Μία είναι η λύση, η πλήρης ικανοποίηση των δίκαιων ετοιμάτων των αγροτών από τη μια άκρη της Ελλάδας ως την άλλη. Δηλαδή οι άνθρωποι να εξασφαλίσουν τους όρους, να μπορέσουν να γυρίσουν στα χωράφια τους, να καλλιεργήσουν παράγοντας καλά, ασφαλή και φτηνά προϊόντα για μας, αντιμετωπίζοντας το δυσθεώρητο κόστος παραγωγής και της ακρίβειας που κατατρώει και το αγροτικό εισόδημα, που επίσης τους αφήνει βορρά στις ορέξεις των μεγάλων βιομηχάνων, των τροφίμων κτλ., που παίρνουν την παραγωγή τους πίτε παρά, ενώ ταυτόχρονα έχουν πολύ μεγάλο κόστος στα εφόδια, στα καλλιεργητικά, στα λοιπάσματα, στην ενέργεια, στο πετρέλαιο, παντού. Αυτός είναι ο δρόμος, δεν υπάρχει άλλος. Ξέρετε, δεν είναι μόνο η χώρα μας, έτσι, το ακούμε, το ναι. Η οποία έχει αυτού του είδους τις αγροτικές κινητοποιήσεις, βλέπουμε και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Και αυτό που θα ήθελα την άποψή σας είναι, υπάρχει κάτι κοινό και τι είναι αυτό που να συνδέει όλες αυτές τις κινητοποιήσεις? Το κοινό είναι η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες μέλη και πράγματι έχει τις ίδιες αρνητικές συνέπειες που εκφράζονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στη μια ή στην άλλη πλευρά της αγροτικής οικονομίας σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή το ζήτημα της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα που ξεκληρίζει μια σειρά αγρότες, οι ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία, τα ζητήματα που αφορούν την περιβόητη πράσινη μετάβαση και την ενέργεια, την οποία την πληρώνουν και οι Γερμανοί αγρότες και οι Γάλλοι και οι Έλληνες κτλ. Και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα για σκέψη και στους αγρότες και σε όλο το λαό, αν μπορεί πραγματικά η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εμπεριέχει ένα γκόκο φιλολαϊκής πολιτικής για όλα τα εργατικά και λαϊκά στρώματα. Και από αυτή την άποψη, μια που έχουμε και ευρωεκλογές μπροστά μας στους επόμενους μήνες, να σκεφτεί ότι πρέπει και πολιτικά να δυναμώσουν εκείνες οι δυνάμεις, το ΚΚΕ εμπροκειμένο, που αντιπαλεύει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στέκεται στο πλευρό και των αγροτών και των εργαζομένων ενάντια στην πολιτική που εξειδικεύουν οι εθνικές κυβερνήσεις. Τώρα, ένα άλλο θέμα το οποίο βρίσκεται στην επικαιρότητα έχει να κάνει με τις φοιτητικές κινητοποιήσεις, τις οποίες βεβαίως η κυβέρνηση αποδίδει περισσότερο σε αντιδράσεις μειοψηφιών. Ακούμε να γίνεται λόγος για μειοψηφίες οι οποίες αντιδρούν. Θα ήθελα βεβαίως και την θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος απέναντι σε αυτές τις κινητοποιήσεις, αλλά και το γιατί δεν πείθεστε, νομίζω και εσείς σαν κόμμα, ότι στόχος της κυβέρνησης, παράλληλα με το ζήτημα της προώθησης της λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων, είναι και το να ενισχυθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο με αυξημένα κονδύλια που ακούμε ότι προβλέπονται και γενικά με μια διαρκή πολιτική. Επί 4,5 χρόνια ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να το λέει χθες, που στοχεύει στην ενίσχυση και ως προτεραιότητα μάλιστα στην ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου. Κοιτάξτε, κύριε Χονδρόπουλε, η κυβέρνηση και όχι μονάχα η σημερινή και οι προηγούμενες έχουν καταφύγει στην ίδια λογική. Όταν βρίσκεται μπροστά στην αγωνιστική κινητοποίηση εργαζομένων, νεολαίας, φοιτητών, αγροτών, πάντα η λογική των μειοψηφιών επιστρατεύεται για να υπάρξει και ο κοινωνικός αυτοματισμός και το αδυνάτισμα του μετώπου αλληλεγγύης που πρέπει να δείχνει ο ένας αγωνιζόμενος κλάδος των άλλων. Οι φοιτητές δεν είναι μειοψηφία, δηλαδή, πώς να το πω, όσοι ξέρουν για το τι συμβαίνει σε κάθε πόλη που έχει μεγάλα πανεπιστήμια αυτή την περίοδο μπορούν να καταλάβουν ότι μέσα από μαζικές διαδικασίες οι φοιτητές, και αυτό είναι ενθαρρυντικό στοιχείο της αναδιοργάνωσης του φοιτητικού κινήματος, δηλαδή ότι οι φοιτητές γυρίζουν στα αφιθέατρα, αποφασίζουν για το μέλλον τους, παίρνουν θέση πάνω στην πολιτική που υλοποιείται
και αντιδρούν με τους τρόπους και τις μόρφες που το φοιτητικό κίνημα αποφασίζει να αντιδρά. Γίνονται μεγάλα πανελλαδικά συλλαγητήρια επί 3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, και έχουν απορρίψει αυτό το αντιδραστικό νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Είναι μεγάλη συζήτηση για το αν η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και η δράση ιδιωτικών πανεπιστημίων θα βοηθήσει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Σας θυμίζω μια ανάλογη κουβέντα για να κάνουν συνειρμούς οι ακροατές μας, ότι γίνονταν και γίνεται για τη συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία. Και σας θυμίζω ότι το αντίθετο έχει συμβεί μέχρι τώρα διαδοχικά, δηλαδή μιλάμε για ένα σπαραλιασμένο δημόσιο κρατικό σύστημα υγείας την ώρα που τα ιδιωτικά μεγαθύρια στην ιδιωτική υγεία θησαυρίζουν. Το γεγονός ότι τώρα θα αναπτύξουν ιδιωτική επιχειρηματική δράση πιο πλατιά και τα δημόσια κρατικά πανεπιστήμια καθόλου δεν σημαίνει ότι θα αναβαθμιστεί η λειτουργία τους, ίσα ίσα θα εμπορευματοποιηθεί ακόμα περισσότερο και θα υποβαθμιστούν τα πτυχία της συντριπτικής πλειοψηφίας των φοιτητών, αφού στις περισσότερες σχολές θα ανταγωνίζονται τα αγορασμένα πτυχία των ιδιωτικών μη κρατικών, ας το πω έτσι, σχολών. Από αυτή την άποψη για τα παιδιά της εργατικής λαϊκής οικογένειας που μπορεί να δεινοπαθούν, να στερούνται και τα στοιχειώδη για να πληρώσουν φροντιστήρια, για να τα βγάλουν πέρα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, να περάσουν τα παιδιά τους στα πανεπιστήμια για να πάρουν ένα πτυχίο προσβλέποντας σε μια καλύτερη δουλειά, μια καλύτερη ζωή στο μέλλον, πρέπει να σκεφτούν πολύ σοβαρά ότι αξίζει τον κόπο από όλες τις πλευρές να στηριχτεί αυτή η πάλη που δίνουν οι φοιτητές σήμερα. Είναι μια πάλι προοπτικής για το μέλλον μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Τώρα έχουμε και ένα άλλο θέμα το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Πρόκειται να κατατεθεί και το νομοσχέδιο που βρίσκεται στην διαβούλευση. Έχει να κάνει με το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Είχαμε τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Τι θα πράξει την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, τι θα πράξει και με ποιο σκεπτικό θα θέλαμε να μας το αναπτύξετε? Ναι, σήμερα στο ριζοσπάστη και όλα δημοσιεύεται αναλυτικά η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για το συγκεκριμένο ζήτημα. Νομίζω ότι να την ψάξουν οι ακροατές μας που ενδιαφέρονται, να τη μελετήσουν και να δουν, γιατί θεωρούμε ότι αυτό το θέμα είναι αρκετά σοβαρό, με την έννοια ότι έχουμε να κάνουμε για τα δικαιώματα του παιδιού που έχουν τη βάση τους στην ανάγκη να έχουν δεσμούς και με τη μητέρα και τον πατέρα. Αυτή η ανάγκη έχει αντικειμενική βάση που στοχυρίζεται στην αφίπλευρη, αν θέλετε, σχέση μητρότητας-πατρότητας από τη συμπληρωματική λειτουργία της γυναίκας και του άνδρα στη διαδικασία της τεκνοποίησης, και από αυτή τη σκοπιά τα άρθρα του συγκεκριμένου νομοσχεδίου που έδωσε στην διαβούλευση η κυβέρνηση και θα το φέρει στη Βουλή τις επόμενες μέρες παρακάμπτουν το παραπάνω κοινωνικό δικαίωμα του παιδιού, αυτό που μόλις ανέφερα, και ταυτόχρονα μέσω του πολιτικού γάμου των ομόφυλων ζευγαριών κατοχυρώνει την κοινή γονική μέρημνα που οδηγεί στην παραπέρα εμπορευματοποίηση της τεκνοποίησης και της υιοθεσίας. Από αυτή τη σκοπιά εμείς με γνώμονα και στο επίκεντρο του προβληματισμού μας βρίσκεται ακριβώς η ανάγκη του παιδιού να μη στερείται αντίστοιχα στην κοινωνική σχέση που έχει τη μητέρα και τον πατέρα του. Επί της αρχής είμαστε αρνητικοί στη θεσμοθέτηση αυτού του νόμου, γιατί ο πολιτικός γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια δεν προσθέτει και δεν βελτιώνει τη μεταξύ τους σχέση κατά τη. Αντίθετα, έχει μοναδικό και ουσιαστικό στον πυρήνα του στοιχείο ακριβώς αυτό το ζήτημα της τεκνοποίησης και της υιοθεσίας. Οδηγεί αντικειμενικά στο γονέας 1, 2 και 3 κτλ. Αυτό φαίνεται από τις διατυπώσεις του ίδιου του νομοσχεδίου μέσα στα άρθρα. Παραπέμπει σε υπουργική απόφαση το πώς τα νέα πιστοποιητικά των παιδιών θα αναγράφουν τη σχέση αυτή. Είναι σε ισχύ το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Γονεϊκότητας, το οποίο όμως στις χώρες που εφαρμόζεται έχουμε ήδη
μια εικόνα για το τι συμβαίνει εκεί. Και επίσης το άρθρο 10 είναι με φανερό τρόπο περιγράφεται ότι μπορεί να υπάρχει παρένθετη μητρότητα και ζητήματα που αφορούν την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για την απόκτηση παιδιών ομόφυλων ζευγαριών σε άλλες χώρες που μπορούν να νομιμοποιηθούν με βάση τις χώρες τις οποίες προέρχονται. Δηλαδή μιλάμε για μια άκρατη εμπορευματοποίηση εδώ με ό,τι μπορεί να σημαίνει για τα δικαιώματα των παιδιών. Βέβαια το ζήτημα έχει και πολλές άλλες πλευρές, εν συντομία καταλαβαίνω τώρα. Ναι. Νομίζω ότι στην απόφαση της κεντρικής επιτοπής με αναλυτικό τρόπο περιγράφονται όλα τα ζητήματα που βρίσκονται στον πυρήνα του προβληματισμού του ΚΚΕ. Τώρα, έτσι πηγαίνοντας προς το τέλος αυτής της συζήτησης, έχουμε έτσι στο δημόσιο διάλογο τις τελευταίες μέρες μετά την επιστολή και του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για τα F-35. Έχουμε μια έτσι συζήτηση αρκετά εκτεταμένη που γίνεται για τα εξοπλιστικά, για τα αμυντικά. Θεωρείται αυτή η εξέλιξη των F-35 αλλά και της δωρεάν αμυντικής βοήθειας από τις ΗΠΑ μια θετική εξέλιξη? Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι είναι και μια επισφράγηση του στρατηγικού βάθους των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ποια είναι η δική σας οπτική? Είναι η επισφράγηση της βαθιάς εμπλοκής της χώρας μας στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Πρόκειται για ένα νέο εξοπλιστικό πακέτο στα πλαίσια των ατοικών μας υποχρεώσεων, που σε τίποτα δεν έχει να κάνει με τα κυριαρχικά δικαιώματα, την αμυντική θωράκιση της χώρας. Νατοικές νόρμες υπηρετεί αυτό το εξοπλιστικό πρόγραμμα, μια που πλέον τα πλοία μας, τα αεροπλάνα μας φτάνουν στην Ερυθρά Θάλασσα και ακόμα παραπέρα, και όχι βέβαια για να προστατευτεί το Αιγαίο. Χρεώνουν τον ελληνικό λαό με ένα δυσβάσταχτο ποσό, νομίζω μιλάμε για 8,6 δισεκατομμύρια το ποσό, το κονδύλι για τα F-35, αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος αυτό. Και βεβαίως, πώς το λένε, τα δώρα σε εισαγωγικά που μας κάνουν οι Αμερικάνοι είναι το τίμημα, το αντίτιμο της συμβολής στην ενίσχυση της Ουκρανικής κυβέρνησης να διεξάγει τον πόλεμο με τη Ρωσία. Περί αυτού πρόκειται. Και από αυτή την άποψη, επειδή όλα αυτά εμπλέκουν ακόμα περισσότερο την χώρα μας και το λαό μας σε αυτό το κουβάρι των αντιθέσεων, των ανταγωνισμών που περιέχει πολύ αίμα, ξεκλήρισμα λαών στην Παλαιστίνη, βλέπετε τι γίνεται που έχουμε φτάσει, ουσιαστικά πάνε να ξεθεμελιώσουν τον Παλαιστινιακό λαό οριστικά από τη γη του. Η ελληνική κυβέρνηση έχει μεγάλες ευθύνες για αυτή την εμπλοκή. Και βέβαια το ΚΚΕ λέει ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να είναι και σε ετοιμότητα και σε επαγρύπνηση να αντιδράσει ακόμα περισσότερο σε αυτή την εμπλοκή και το μακέλεμα που γίνεται. Και κλείνοντας, κυρία Χαράζου, αυτή την συζήτηση, επειδή έχουμε μπροστά μας και τις ευρωεκλογές πλέον, θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε και πολύ περισσότερο πλέον και τα κόμματα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος βρίσκεται σε μια ανωδική τροχιά, καταγράφηκε στις εθνικές εκλογές, αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις όλη αυτή την περίοδο. Ποιος είναι ο στόχος του κόμματος για τις ευρωεκλογές? Ο στόχος του κόμματός μας είναι για τις ευρωεκλογές, μπορώ να σας πω εν συντομία, να οδηγηθούμε σε αυτές με τον ίδιο τρόπο που οδηγηθήκαμε και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Δηλαδή βασικά εμάς η σκέψη μας, ο προβληματισμός μας, η προσπάθειά μας θα είναι να οργανωθεί η πάλη του λαού σε όλα τα μέτωπα τα οποία αφορούν μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητάς του, τα εργασιακά, η ακρίβεια, τα αγροτικά ζητήματα που κουβεντιάζαμε προηγούμενα, τα προβλήματα της νεολαίας, αυτά να μπουν στο επίκεντρο της πάλης. Μέσα σε αυτό το δρόμο το ΚΚΕ καταθέτει τον καλύτερο εαυτό του, τις δυνάμεις του στα σωματεία, στους μαζικούς φορείς, στους φοιτητικούς συλλόγους παντού. Έχουμε ανοίξει ένα δρόμο συμπόρευσης πράγματι με πλατύτερες λαϊκές δυνάμεις που προσβλέπουν στο κόμμα μας, εισπυρώνονται μαζί μας σε αυτές τις μάχες και πολιτικά μας βοηθάνε, μας στηρίζουν στις εκλογές. Και στόχος μας είναι και στη μάχη των ευρωεκλογών με ένα τέτοιο δρόμο να αποτυπωθεί και
άλλο η ανωδική πορεία του κόμματός μας, που είναι στοιχείο χειραφέτησης του λαού από την κυρίαρχη πολιτική. Μπροστά μας έχουμε και απεργιακές μάχες. 28 Φλεβάρι ετοιμάζονται μεγάλες ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, που είναι και μια εμβληματική ημερομηνία με αφορμή τον ένα χρόνο από τη δολοφονία των Τεμπών, να υπάρξει μεγάλη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση. Αυτός είναι ένα σταθμό συνάντησης. Μέσα από τέτοιες μάχες θα δώσουμε και τη μάχη των ευρωεκλογών για να πάει το κόμμα μας όσο μπορούμε ακόμα πιο ψηλά, με μια αισιοδοξία ότι ο λαός μας θα τα καταφέρει το επόμενο διάστημα. Κυρία Ράζο, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.